πασαρέλα μου θα μείνει νεοκλασική, σικάτη και αξέχαστη. Έτσι λες, για να δούμε. Κορίτσια, θάβατε προηγουμένως, για να σας δω. Θα συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας. Έτοιμες, θα το αντέξετε. Ή να φέρω υπογλώσσια. Μαρία, παίξε μπαλίτσα. Εταιρικό πάρτι έχουμε. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Α, τα παίρνω όλα πίσω. Τι έγινε τώρα εδώ? Κάτσε, γιατί ζαλίστηκα. Βλέπω κύκλους. Είμαι σε rave party. Open your mind. Α. Εντάξει, υπάρχουν εταιρείες και εταιρείες. Μπορεί να είναι εταιρεία χαλιών. Εμένα μ' άρεσε. Μαρία μου, όμορφη μου, έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αν και ήθελα αυτό το κουστούμι σπασμένο και όχι σεταρισμένο όπως το έχεις φορέσει, έχεις κάνει τόσο ρεστάιλινγκ, είναι ωραία και τα σκουλαρίκια και η τσάντα και τα παπούτσια και τα μαλλιά σου και το μακιγιάζ, που δεν θα σου άλλαζα τίποτα. Θέλω να σε ξαναδώ. Να μου πεις και να σου πω, τι έχει πάθει η Βούλα και κοιτάει έτσι, υπνοτίστηκε? Κάνε μου λιγάκι μου. Έλα Μαρία, πες μου τώρα, πώς ήταν η πασαρέλα? Στην πασαρέλα ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Το χάρηκα, πρώτη φορά που έκανα πασαρέλα και θα το ξανά έκανα πάλι. Όπα! Για να δούμε τώρα πώς θα ξόδεψε για το σύνολό της η Μαρία. Το σακάκι κόστησε 70 ευρώ, το παντελόνι 56, το πουκάμισο 59, για τις γόβες πλήρωσε 35 ευρώ, για την τσάντα 39,90, για τα σκουλαρίκια 15,90, για τα μαλλιά 20 ακριβώς. Σύνολον 295 ευρώ και 80 λεπτά και υπόλοιπο 54 ευρώ και 20 λεπτά.